ξεκινήσουμε με ποδόσφαιρο, θα ξεκινήσουμε με το φιλικό και θα δώσουμε με πολύ μεγάλη χαρά την καλησπέρα μας μετά από πάρα πολύ καιρό σε έναν από τους πιο αγαπητούς ξένους και τους καλύτερους ξένους που έχουν περάσει και από την Ελλάδα νομίζω, αλλά ειδικότερα από τον Άρη, τον Ρονάλντο Γκιάρο. Αφού πρώτα καλησπέρισω και την πολύ καλή φίλη πάνω απ' όλα και συνάδελφο την Ειρήνη Σπυροπούλου που θα μας βοηθήσει στη διερμηνία. Ειρήνη, καλησπέρα σε σένα. Καλησπέρα. Και να δώσουμε και την καλησπέρα μας σε ένα πολύ αγαπητό πρόσωπο και σε σένα νομίζω, αλλά και σε όλους μας, τον Ρονάλντο Γκιάρο. Μετά από αρκετό καιρό μάλιστα, νομίζω δεν έχει μιλήσει καθόλου από τότε που έφυγε από τον Άρη στο ραδιόφωνο. Να του δώσουμε την καλησπέρα μας. Όλα, Ρονάλντο. Ειρήνη, μόνο αυτό ήξερα εγώ. Ανέλαβε. Ξεκίνησες πολύ δυναμικά και νόμιζα ότι θα συνεχίσεις έτσι. Να τον καλησπερίσουμε, να του μεταφέρεις ότι χαιρόμαστε πάρα πολύ που μιλάμε μαζί του μετά από αρκετό καιρό και είναι μεγάλη χαρά και του κόσμου του Άρη από την ανταπόκριση που είχαμε μόλις ανακοινώσαμε τη συνέντευξη. Ρονάλντο, δείτε και να τερσίδευε Άρης, Σάμουι, Κέρε Μούτσου, Κέρε Μούτσου και τε σκούτσα αόρα αγόρα εν ελ ράδιο, δεσπόες δε τάντο τέμπο. Να, εγώ, boa tarde a todos, né, que faz alguns anos que eu saí do Ares, tenho bastante saudade, uma equipe que eu gostei muito de trabalhar, então eu fico muito feliz de estar conversando com vocês, e que eu possa ter esse contato novamente com os torcedores. Dá-me um minuto para traduzir. Λέει ότι είναι μεγάλη και η δική του χαρά που μπορεί και επικοινωνεί πάλι μέσα αυτού του τρόπου με τον κόσμο του Άρη. Τον θυμάται και είναι πάρα πολύ χαρούμενος που μπορεί και πάλι να μιλήσει για τον Άρη. Θέλω, Ειρήνη, να το ρωτήσουμε πρώτα απ' όλα. Τι κάνει αυτό το τελευταίο διάστημα? Το μόνο που καταφέραμε να μάθουμε σιγά τους είναι ότι ασχολείται με την προπονητική. Αλέξη, αν μπορείς να μιλάς λίγο πιο δυνατά, ναι. Γιατί δεν σε ακούω καθαρά. Ναι, αυτό που θα ήθελα σε πρώτη φάση να το ρωτήσουμε, Ειρήνη, είναι επειδή έχουμε χάσει τα ίχνη του τα τελευταία χρόνια, με τι ασχολείται αυτό το διάστημα? Το μόνο που μάθαμε, πληροφορηθήκαμε, είναι ότι ασχολείται πλέον με την προπονητική. Ρονάλντο, la pregunta es por qué te hemos perdido los últimos años. ¿Qué estás haciendo? ¿Ya eres un entrenador? ¿Es así? Sim, depois que eu parei de jogar, quando eu saí do Ares, que eu retornei ao Brasil, eu fui fazer os cursos de treinador, né, para que eu pudesse trabalhar. E há 2 anos já estou trabalhando como treinador. Estive trabalhando numa equipe aqui do estado de São Paulo, uma equipe de primeira divisão. Estás em alguma equipe agora, em algum clube? Não, eu saí do clube fazem 2 meses, agora estou sem clube. Ah, são os últimos 2 meses que tens o permiso para treinar? Não, trabalhei 2 anos como treinador. E agora, os últimos 2 meses, estou sem clube. Sim, sim, entendo. Mas lei, então, que, όντως, é a καλή πληροφόρηση που είχες, Αλέξη, έχει γίνει προπονητής τα τελευταία 2 χρόνια. Ήταν προπονητής, έχει μείνει χωρίς ομάδα τους τελευταίους 2 μήνες και ψάχνει να βρει πού θα πάει. Μάλιστα. Να το ρωτήσουμε, φαντάζομαι, επειδή έχει τον πολύ καλό του φίλο το Νέτο στην ομάδα, θα έχει ενημερωθεί ότι ο Άρης αύριο παίζει ξανά μετά από 7 χρόνια, ένα 8 για την ακρίβεια, ένα φιλικό παιχνίδι με την Boca Juniors. Τι αναμνήσεις του ξυπνάει όλο αυτό? Sabemos que tú fuiste amigo con Neto. No sé si sabes que mañana el Ares Salónica juega contra Boca Juniors, un partido muy importante para el Ares, para Salónica también. ¿Qué quieres decir por eso? No, yo acho que toda partida internacional, acho que tiene un desenvolvimiento de la equipe, ¿no? Yo no sé, yo no tengo acompañado muy bien el Ares como está en ese momento, mas eu me recordo muito bem da partida que nós fizemos contra o Boca e nós tínhamos uma ótima equipe naquele ano e tivemos um grande público, né? Acho que o mais importante de tudo
essa divulgação da equipe do Ares novamente, para que volte a ser grande igual era. Λέω ότι είναι ένα σπουδαίο παιχνίδι το συγκεκριμένο. Σπουδαίο και γιατί έχουν και οι δύο ομάδες πολύ φανατικό κόσμο, πολύ φανατικούς οπαδούς. Θα είναι πολύ όμορφη η ατμόσφαιρα και σημαντικό για τον Άρη να μπορεί να δίνει τέτοια παιχνίδια. Παρακολουθεί καθόλου, μπορεί να παρακολουθήσει καθόλου τον Άρη ή ο Νέτο είναι η μοναδική πηγή πληροφόρησης? Δεν και τεφουίστε δε Γρέσια. Σε ηγές un poco como va el Ares. Tienes esta oportunidad donde estás o el único modo es via Neto. Saber notícias via Neto. Não, eu conversei bastante com o Neto já há um tempo atrás, conversei hoje novamente. Eu tenho na minha cabeça agora para janeiro ou fevereiro ficar 30 dias na Europa. Quero ficar uma semana e alguns dias nos clubes que eu trabalhado na Europa, tipo fazendo um estágio com os treinadores, para que eu possa ir aprendendo cada vez mais. Λέει ότι παρακολουθεί όσο μπορεί. Το πιο ενδιαφέρον όμως που είπε είναι ότι στην διακοπή των Χριστουγέννων θα είναι για 15 μέρες περίπου στην Ευρώπη και θα περάσει από 2-3 μέρες από όλες τις ομάδες στις οποίες αγωνίστηκε και άρα θα περάσει και από τη Θεσσαλονίκη. Πολύ ενδιαφέρουσα η πληροφορία, γιατί έχουμε και καιρό να το δούμε. Φυσικά φαντάζομαι θα πάει και στην Μπενφίκα που ήταν η προηγούμενη εβδομάδα από τον Άρη. Θέλω έτσι να μας πει τι θυμάται περισσότερο, Ειρήνη, από τα 4 χρόνια που φόρεσε τη φανέλα του Άρη. Έκανε σπουδαία παιχνίδια. Ο κόσμος τον εκτιμάει πάρα πολύ. Θεωρεί ότι είναι από τους καλύτερους αμυντικούς που περάσαν από την ομάδα. Ο Άρης τι θέση έχει στην καρδιά του? Si puedes decirnos después de tantos años que estabas aquí en el Άρης, si has guardado algo en tu corazón de este equipo. Eu aprendi a gostar muito, né? Ares, de Salônica, as pessoas aí são pessoas muito parecidas com os brasileiros, muito comunicativas, que me receberam muito bem. Então hoje eu sou um treinador de futebol, então quem sabe no futuro o Ares precisa de um treinador e eu com certeza irei com o maior prazer. Ειρήνη, σε έχουμε? Ναι. Με ακούτε? Ναι, σε ακούμε. Ναι. Σίγουρα ο Άρης έχει μείνει στην καρδιά μου. Έχω υπέροχες αναμνήσεις από την παρουσία μου στη Θεσσαλονίκη και στον Άρη. Τώρα βέβαια είμαι προπονητής, βλέπω πάλι σχετικά το ποδόσφαιρο. Ωστόσο, από την ποδοσφαιρική μου καριέρα έχω πολύ καλές αναμνήσεις από τον Άρη. Τι σημαίνει για αυτό το γεγονός ότι είναι το σημείο αναφοράς όποτε οι φίλοι του Άρη μιλάνε για έναν καλό ξένο ποδοσφαιριστή, ειδικά για την άμυνα, όλοι λένε Ρονάλντο Γιάρο. Έχουν περάσει πάρα πολύ ξένοι. Πάρα πολύ ξένοι. Αλλά το σημείο αναφοράς είναι αυτός, παρόλο που δεν είναι σε μια θέση, το ξέρεις και εσύ, Ειρήνη, είσαι του χώρου μας, δεν είναι επιθετικός, δεν είναι δεκάρι. Ήταν ένα στόπερ, κεντρικός αμυντικός ήταν. La pregunta es qué significa para ti el hecho que cada vez que el Ares hace un gran fichaje, toda la gente recuerda a ti, que eres la referencia, aunque no estabas un delantero, un 10, las posiciones que regularmente son las que la gente recuerda. ¿Cómo es para ti ser la referencia de la afición de Ares? Ah, eu fico muito feliz, né? Acho que toda vez que você, após vários anos, você sai do clube e as pessoas ainda relembram o teu nome, sempre que é dito alguma coisa sobre o clube, eu acho que é sinal que o seu trabalho foi bem feito. Então, por onde eu passei, todas as equipes que eu trabalhei, eu sempre procurei fazer o melhor para isso, para que o nome fique sempre na lembrança das pessoas, porque hoje eu posso estar no Brasil, como amanhã eu posso vir a trabalhar no Ares novamente, com uma outra forma, né? Acho que são questões de oportunidades
quando você trabalha sério, você se mostra ser uma pessoa séria, as portas estão sempre abertas para você retornar novamente. Segundo momento, no momento. Λέει ότι χαίρομαι που συμβαίνει αυτό. Πάντα σε όλες τις ομάδες που είχα παίξει προσπαθούσα να δίνω το καλύτερό μου και για να με θυμούνται μετά οι οπαδοί να μην με ξεχνούν. Χαίρομαι που με θυμάται ο κόσμος που άρεσε να φέρει στο μέλλον να επιστρέψει στην ομάδα από άλλο κόστο βέβαια πλέον. Ναι, αυτή θα ήταν και η επόμενη. Ναι, αυτή νομίζω θα ήταν η επόμενη μου ερώτηση, η Ειρήνη, αλλά μας πρόλαβε. Δηλαδή, πώς θα του φαινόταν να επιστρέψει ως προπονητής στον Άρη. Να σκεφτείτε πώς θα ήταν η Άρη στον Άρη. Να σκεφτείτε πώς θα ήταν η Άρη στον Άρη. Να σκεφτείτε πώς θα ήταν η Άρη στον Άρη. Eu acho que eu espero que o Ares consiga. Que eu espero que o Ares consiga os seus objetivos, que é chegar novamente à primeira divisão, montar grandes equipes, igual montou nos 5 anos que eu estive aí, para que volte a dar alegria a todas essas pessoas, que eu tenho certeza que essas pessoas nesses anos todos aí sofreram em ver o Ares na situação que ele se encontrou, mas eu tenho certeza que vai mudar. Ο Άρης θα começar a dar alegria novamente a todas essas pessoas. Ήταν η διπλωματική απάντησή του τώρα. Είπε ότι ο Άρης έχει προπονητή και συνεχίζει με αυτόν. Θέλω να πετύχει τους στόχους του και να επιστρέψει στην πρώτη κατηγορία. Εκεί αξίζει να βρίσκεται και αξίζει και ο κόσμος του να βιώνει χαρές. Θέλω να επιστρέψει ο Άρης στην πρώτη κατηγορία και να βιώσει καθαρά όμορφες στιγμές ο κόσμος του. Έχει παίξει με αρκετούς συμπαίκτες. Πολλοί αναφέρουν ότι είναι υπεύθυνος για το ότι έγινε πολύ καλός ποδοσφαιριστής και πήρε μεταγραφή και εθνική κτλ. Ο Αβραάμ Παπαδόπουλος. La pregunta es que muchos de los jugadores, los jugadores que tenías a tu lado, han dicho que tú eres el responsable, podemos decir. Λέτε και ο Αβραάμ Παπαδόπουλος θα έχει grandes επιτυχίες εν σου καρέρα. Και του έχει με φόρο jugador para poder hacer estos buenos επιτυχίες. Como lo comentaste. Ah, o Papadopoulos foi um jogador que nós demos muito bem, né? Quando eu cheguei no Ares, era um jogador. E com a minha presença, eu já era um jogador mais experiente, consegui mostrar para ele algumas coisas que ele deveria aprender, e ele com muita inteligência aprendeu, e depois que saiu do Ares teve sucesso. Acho que o importante é isso, é o sucesso, é cada um saber o que tem que fazer, e sempre fazer da melhor forma. É uma pessoa muito, muito boa, é uma pessoa inteligente, soube aprender. Εγώ acho que fico muito feliz com isso. Λέει ότι με τον Παπαδόπουλο κάναμε πολύ καλά παιχνίδια. Είναι ένας πολύ έξυπνος παίκτης, ήθελε να μαθαίνει και μάθαινε. Είναι και πολύ καλός άνθρωπος. Θυμάμαι ότι κάναμε εξαιρετικά παιχνίδια μαζί. Του μετέφερα όσα μπορούσα, αλλά ήταν πολύ έξυπνος παίκτης και δεκτικός στο να μαθαίνει. Θυμάται άλλα παιδιά, είτε Έλληνες είτε ξένους, έτσι, με τους οποίους ενδεχομένως να έχει και επαφή ακόμα και τώρα από τους παίκτες με τους οποίους θα συμπαίξει τον Άρη. Recuerdo otros jugadores de tu etapa en el Ares, con quienes jugabas entonces, o si mantienes contacto con alguien de ellos? Não tenho contatos diretos assim, não tenho com mais ninguém. Às vezes eu encontro alguém no Facebook, assim, a gente troca poucas ideias, né? Mas contato direto mesmo com eles não tenho, não. Λέει ότι μαθαίνει νέα τους με διάφορους τρόπους, αλλά απευθείας επαφή με κάποιον από τους πρώην συμπαίκτες που δεν έχει.
Να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είχε έτσι την καλοσύνη να μας μιλήσει. Να ευχαριστήσουμε και σένα, Ειρήνη, φυσικά που σπατάλησες λίγο από τον χρόνο σου. Δεν μας έκανε σχόλιο για το πώς έζησε το μάτς με την Μπόκα. Ένα τελευταίο, ναι, να το ρωτήσουμε τι θυμάται από εκείνο και πώς θυμάται. Una última pregunta y te agradecemos mucho por estas palabras en general. La última pregunta es un comentario. Una pregunta, un comentario por el partido con Boca. Não, acho que eu espero que consiga fazer uma grande partida, né? Acho que o resultado não é o mais importante. Acho que é um jogo que tem que ser feito para o desenvolvimento do nome do Ares novamente, mostrar que o Ares está numa crescente e que as pessoas que vão ao estádio consigam fazer uma grande festa, igual foi no ano que nós jogamos contra o Boca. Agradecemos muito por esta entrevista. Hasta luego. Não muito mais. Vou eleger o Cooper. Τον χαιρέτησαμε και είπατε ότι τον ευχαριστείτε, οπότε πήρασε και πρωτοβουλία για να μην τον χάσουμε. Είπε ότι είδε ένα σπουδαίο παιχνίδι. Το αποτέλεσμα είναι το τελευταίο που μετράει σε αυτό το παιχνίδι. Το σημαντικό είναι ότι ακούγεται και πάλι έξω το όνομα του Άρη. Θα είναι ένα πολύ σπουδαίο παιχνίδι. Ελπίζω να παιχτεί και ωραίο ποδόσφαιρο, να το απολαύσει ο κόσμος. Ευχαριστούμε πολύ, Ειρήνη, για τη βοήθεια. Να είστε καλά. Από Ιταλικό εγώ του σε μπέλα ραγκάτσα. Ασταλαβίστα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, Ρονάλντο. Bye bye, Ρονάλντο. Bye.